Πάμε στην πολιτική συνεπαγωγή αυτού που λέτε. Μια προοπτική απλής αναλογικής σημαίνει κουλτούρα συνεργασιών. Μάλιστα. Αυτό θα είναι ανάποφευκτο. Σωστά. Τι είναι εκείνο που σας κάνει, ιδίως όταν ζητάτε από σήμερα με 200 ψήφους στη Βουλή να το περάσετε για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Τι ποιοτικό έχει αλλάξει και αυτή η κουλτούρα θα την αποκτήσετε? Το ποιοτικό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση, αγαπητέ κύριε Νταράκη, ότι έχουμε μια κυβέρνηση που έχει την πολιτική βούληση να κάνει συμβατά και να συνδυάζει και να είναι συνεπής σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που κάνει. Πρώτον. Και δεύτερο, η διαφορά που υπάρχει, μου λέτε, υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν υπήρχε πολιτική βούληση πριν και χρειάζεται και τώρα. Γιατί μετά τις εκλογές θα γίνουμε απλή αναλογική, αν κατορθώσουν να είναι το επόμενο εκλογικό σύστημα. Τότε θα συνεργαστείτε υποχρεωτικά με κάποιες πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες τις ξέρουμε. Είναι δεδομένο. Γιατί δεν συνεργάζεται σήμερα, γιατί δεν βρίσκεται κοινό πεδίο. Δεν συνεργαζόμαστε σήμερα. Δεν υπάρχει συνεργασία σήμερα σε κυβερνικό επίπεδο ανάμεσα στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, στις δυνάμεις των ανεξαρτήτων Ελλήνων και σε ορισμένες μικρές κοινοβουλευτικές εκφράστηκαν τέτοιες ομάδες των οικολόγων και άλλων ανεξαρτήτων. Φυσικά υπάρχει. Αυτή είναι η... Όχι, δεν είπα τι είναι. Κοιτάξτε, παραμονές των εκλογών του Σεπτεμβρίου. Ορισμένοι συνάδελφοί σας, προφανώς καλή την πίστη, έλεγα: μα με ποιους, κύριε Μπαλάφ, θα συνεργαστείτε, με ποιους θα συνεργαστείτε. Λογικά. Και έλεγα: ο ελληνικός λαός είναι σοφός. Ναι. Είναι σοφός. Βγάζει τα αποτελέσματα που εκτιμά αυτό και λύσεις θα υπάρχουν πάντα. Πάνω σε προγραμματική βάση. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι αν για τον Α ή Β λόγο το κόμμα που σήμερα συγκυβερνάμε και συγκυβερνάμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, νομίζω με μια πολύ καλή συνεργασία, την οποία και προσωπικά και όχι μόνο την εκτιμάμε σαν πολύ καλή συνεργασία, πες του για τον Α ή Β λόγο, αυτό το κόμμα οι ανεξάρτητες δεν μπαίνουν στη Βουλή. Δεν θα σχηματίζαμε κυβέρνηση κατά τη γνώμη μας. Εγώ πιστεύω θα σχηματιζόταν και πάλι κυβέρνηση. Άρα λοιπόν αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο και με άλλα κόμματα. Ο λαός που είναι σοφός και τα λέει όλα, λέει: το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Και δεύτερο, δεν βλέπετε ότι από το 12 και μετά έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι κυβερνήσεις στο λαό μειοψηφίας? Αφήνεται ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο, εκτός από τους ανεξάρτητους Έλληνες και με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς που θα είναι, που θα είναι παρόντες στην επόμενη, στην όποια βουλή, από τις επόμενες, και φυσικά θα είναι διατεθειμένοι και σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι πάνω σε μια προγραμματική βάση να συνοηθούμε. Να πω κάτι. Αφενός με να φέρω το παράδειγμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, δύο κομμάτων με διαφορετικές πολιτικές δραδρομές και που όμως συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και δεύτερο, δεν βλέπετε γενικά σε όλη την Ευρώπη τις διεργασίες που γίνονται, την ανάγκη ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο? Είναι κοινός τόπος. Ποιος θα φανταζόταν πριν από λίγο καιρό ότι ο Τσίπρας θα παρευρισκόταν? Με καθεστώς παρατηρητή, εγώ σας λέω, στη Σύνοδο των Σοσιαλιστών που πάει αύριο, πότε πάει και να πάρει. Όχι, επαναλαμβάνω, όχι πολύ, αλλά επαναλαμβάνω. Φαίνεται όμως το ίδιο ζωή, το περίμενε. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν διεργασίες τέτοιες που με βάση έναν εκλογικό νόμο που θα αποτυπώνει την πραγματική αίσθηση του λαού, θα υπάρχουν και λύσεις. Μην ανησυχείτε. Και σας λέω το παράδειγμα παραμονών των εκλογών του. Κύριε Μπαλάφα. Όχι, το λέω σχήμα λόγου, κύριε Μπαλάφα. Σχήμα λόγου είναι προς Θεού. Το κατάλαβα. Το λέω απευθυνόμενος και στους τηλεθεατές μας. Ότι δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Πάντα θα υπάρχει λύση εφόσον λειτουργεί και θα λειτουργεί η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, θα εκφράζει τη θέση του λαού και τα κόμματα με υπευθυνότητα θα τοποθετούνται με βάση την ψήφο του λαού και τα αποτελέσματα την επόμενη των εκλογών. Στη δημοκρατία, όπως λέγαμε, δεν υπάρχουν διέξοδα και δεν υπάρχουν. Πέστε μας όμως να μας το ξεκαθαρίσετε λίγο. Τη δική σας τουλάχιστον σκέψη, γιατί προφανώς θα τα βούμε μπροστά μας. Τη ρίση του Φλωράκη χρησιμοποιούσατε, βάζουμε μπροστά το αγώι κλπ. Αλλά ρωτάω το εξής. Σήμερα, οι πολιτικές δυνάμεις έτσι όπως καταγράφονται, ποιοι είναι εν δυνάμει σύμμαχοί σας στον τρόπο ανάπτυξης που θέλετε να περπατήσετε τη χώρα? Λοιπόν, ποιοι κατά την άποψή σας πληρούν τις προϋποθέσεις? Ναι, διότι αν κάνω μια αναγωγή απλής αναλογικής σε αυτή τη Βουλή, θα χρειαζόσασταν περισσότερες δυνάμεις. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να είμαι σοβαρός στην απάντηση εάν είχαμε εκλογές αύριο. Εγώ δεν ξέρω τι σχήματα θα δημιουργηθούν σε εκλογές όταν θα έρθουν με το καλό το 19. Αλλά σας λέω και πάλι, δέστε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Φαίνεται, είναι σαφές ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις πνέουν τα λίστια, δημιουργούνται λογικές κυβερνήσεων συνεργασίας σε προγραμματική βάση.
Αυτό, σε αυτό εμείς ανταποκρινόμαστε με βάση την πάγια αρχή μας. Οι δυνάμεις που τότε θα είναι στη Βουλή, είμαι βέβαιος, θα βρουν κοινό τόπο. Εμείς θεωρούμε ότι θα είμαστε πρώτη δύναμη και θα έχουμε και την πρωτοβουλία των κινήσεων αυτών, όπως έγινε και τον Ιανουάριο του 2015, όπως έγινε και τον Σεπτέμβριο. Και από εκεί και πέρα δεν είναι, είναι κοινός τόπος και των θέσεών μας θέση, ότι εμείς γενικώς στο επίπεδο των κοινωνικών και πολιτικών, και πολιτικών συμμαχιών, με προϋποθέσεις φασικά και προγραμματικές συμφωνίες, είμαστε ανοιχτοί πέρα από τις δυνάμεις της αριστεράς για συμπόρευση, αλλά και για συνεργασίες και συμμαχίες και με τις δυνάμεις που έχουν αναφορά στη σοσιαλδημοκρατία, στη ριζοσπαστική οικολογία κλπ. Αλίμονο, είναι δεδομένο αυτό. Ναι, να κάνω μία ερώτηση ακόμα. Συνεχίζετε να έχετε την εκτίμηση ότι και θεωρούσατε λογικό με τη συμπλήρωση ενός χρόνου διακυβέρνησης μετά από τις περσινές εκλογές να γίνει ανασχηματισμός, να υπάρξει ανασχηματισμός? Κοιτάξτε, θυμάμαι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και να βοηθάμε και τους τηλεθεατές, μην ξεχνάμε. Πριν από ελάχιστους μήνες, υπήρχε μια τεράστια φιλολογία που προσπαθούσε, βέβαια, ήταν στημένη η φιλολογία αυτή και προπαγάνδα κακιάς ποιότητας, που προσπαθούσε να συντηρήσει μια ανασφάλεια στους πολίτες. Το Γενάρη, σύμφωνα με τις πληροφορίες τάχα μου αυτές, θα γινόταν εκλογές. Είχαν ξεκινήσει από το Δεκέμβρη, το Γενάρη του 2016 θα γινόταν εκλογές. Άντε σε ένα τρίμηνο θα γίνουν εκλογές. Τώρα είναι το Γενάρη του 2017 θα γίνουν εκλογές. Θα γίνει ανασχηματισμός, δεν θα γίνει. Ας μείνουμε στο έδαφος, το σταθερό έδαφος της πολιτικής. Με συγχωρείτε, δεν υποδεικνύω τίποτα. Ρωτάτε ό,τι θέλετε. Αλλά στο σταθερό έδαφος της πολιτικής. Ανασχηματισμός θα γίνει. Ότι είναι λογικό να γίνει, είχατε πει εσείς. Ανασχηματισμός θα γίνει όταν χρειαστεί και όταν ο Πρωθυπουργός έχει τη γνώμη ότι πρέπει να γίνει. Κατά την άποψη και από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν ζήτημα όπως προδιέγραφαν του προηγούμενου διαστήματος. Θα πάμε σε συνέδρια. Έχουμε το Σεπτέμβριο. Θα δούμε αυτά. Είναι ζητήματα τα οποία είναι της κοινοβουλευτικής τάξης και διαδικασίας, τα οποία λύνονται. Άλλα είναι τα δύσκολα και τα οποία αντιμετωπίζουμε. Πάμε στα δύσκολα που αντιμετωπίζετε. Πέστε μας τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή η ιστορία που ξεκινήσατε, αυτή η συζήτηση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, πώς βλέπετε να καταλήγει, ποια είναι τα στοιχεία που προβάλλετε? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, έγινε μια πρώτη συζήτηση και μια πρώτη σειρά επαφών του Πρωθυπουργού με όλα τα πολιτικά κόμματα, κυρίως για τον εκλογικό νόμο, και στη συζήτηση αυτή, μάλλον από τη συζήτηση αυτή και με βάση τη συζήτηση αυτή, τον κοινό κατά το δυνατόν παρονομαστεί, όχι όλων, η Νέα Δημοκρατία αυτό εξαιρείται, δικαίωμά της είναι και όλο το δικαίωμα το κάνει, αλλά οι άλλες όλες δυνάμεις συζητούν αυτά που συζητήσαμε προηγούμενα, περίπου, θα δούμε και στην πράξη βέβαια, του εκλογικού νομεξού και η πρόταση που είπαν προηγούμενα. Το ίδιο και μάλιστα με διευρυμένα περιθώρια αλλά και διαθέσεις συνενέσεων για λόγους διαδικαστικούς και για ουσιαστικούς λόγους θα γίνουν στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, που νομίζω είναι κοινός τόπος, ανεξάρτητα πόσο βαθιά τη θέλει ο καθένας ή όχι, είναι κοινός τόπος ότι έχει ανάγκη, για να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο τα στοιχεία της δημοκρατίας στην πατρίδα μας κλπ., να έχουν και άλλα ζητήματα, ευθύνη υπουργών κλπ., να δούμε συνταγματική μεταρρύθμιση το επόμενο διάστημα. Φυσικά χωρίς να αφήνουμε όλα τα άλλα μέτωπα, έτσι δεν είναι, της οικονομικής πολιτικής, των αξιολογήσεων κλπ. Πείτε μου κάτι άλλο. Μπροστά μας έχουμε τα εργασιακά. Και γίνεται κυρίαρχο θέμα, αν δούμε και τη Γαλλία τι γίνεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα κλπ., τους οποίους τα παρακολουθήσετε και το λέτε, δεν ξέρω, το λέτε ως θετική εκδοχή και εξέλιξη, δεν ξέρω σε ποια κατεύθυνση το εννοείτε. Εκεί παίρνουν σκληρά μέτρα. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Οι Γάλλοι πολίτες έχουν βγει στους δρόμους και λένε ότι δεν μπορεί να συνεχίζουν αυτή την πολιτική. Και πριν τον Brexit, όχι τώρα. Τα έχουμε μπροστά μας λοιπόν. Και έχουμε σκληρές απαιτήσεις από τους εταίρους. Μάλιστα αυτός ο αξιωματούχος, αυτή η περίφημη αξιωματούχη, και χθες έκανε δηλώσεις και λέει: εντάξει, 13ο, 14ο δεν σας το ζητάμε να το καταργήσετε. Για το οποίο παρεμπιπτόντως, για να μην ξεχνιόμαστε, έγινε ολόκληρη φιλολογία από τα παπαγαλάκια. Έγινε. Ότι ο 13ος και ο 14ος σεισμός κλπ. Μισθός κλπ. Και πάλι σπέρνοντας σκόπιμα την ανασφάλεια στον κόσμο. Κοιτάξτε, επειδή. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω ένα λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Επειδή πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια συστηματική από διάφορους κύκλους να συντηρηθεί η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα, γιατί ξέρουν ότι η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα δεν βοηθάει στην παραγωγική ανάκαμψη και στην ανάκαμψη την αναπτυξιακή που έχει ανάγκη ο τόπος. Παίρνουν την ανασφάλεια που λέει ο επιχειρηματίας ή ο εργαζόμενος ή ο καταναλωτής, άστο για αύριο, για μεθαύριο κλπ. Λοιπόν, πρέπει να λέμε κάποια στοιχεία τα οποία είναι δεδομένα. Νούμερα, όχι και σημερινά, όχι γενικώς.
αύξηση του πλεονάσματος, αυξημένο πλεόνασμα το πεντάμινο κατά 2,3 δις. Αυτό είναι στοιχείο. Αυξημένο το πλεόνασμα στα δεδομένα μας τα οικονομικά κατά 2,3 το πεντάμινο, το πρώτο πεντάμινο του 2016. Τράπεζα της Ελλάδας. Αύξηση των καταθέσεων μεταξύ Μαΐου και Απριλίου κατά 300 εκατομμύρια. Και τρίτο, απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της. Μείωση του κόστου χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών με τις αλλαγές που γίνανε εκεί και αποδοχή των ελληνικών τίτλων ως εχέγγυα για την δυνατότητα άντλησης ρευστότητας από το ευρωσύστημα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν μια βελτίωση οικονομικής κατάστασης και μέσα εκεί βλέπουμε και όλα τα άλλα. Τώρα θα σας πω κάτι για τα εργασιακά. Μισό λεπτό πριν μου είδε να σας πω την ερώτηση όμως. Παρακαλώ. Το 13ο λοιπόν και 14ο ήταν σαφής, δεν υπάρχει, δεν τέθηκε λέει ποτέ τέτοιο θέμα μας. Δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε. Και σας θυμίζω την προπαγάνδα που κάνανε οι καλοθελητές από λίγες εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε όμως λέγοντας. Μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Μην ξεχνιόμαστε. Συνέχισε όμως λέγοντας ότι το ζητούμενο πια για την αγορά εργασίας αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις ομαδικές απολύσεις. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν παραβρέθηκα, επειδή είχα προσκληθεί και όχι μόνο εγώ φυσικά, στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Ο πρόεδρος, ο κύριος Φέσας, ο οποίος ο άνθρωπος μάλλον δεν πρόσκειται προς εμάς και με τον τρόπο του το εκδήλωσε και καλά έκανε ο άνθρωπος, στα πλαίσια φυσικά του θεσμικού του ρόλου σαν πρόεδρο του ΣΕΒ. Δήλωσε εμάς σαν εργοδότες δεν είμαστε υπέρ, δεν μας ενδιαφέρει οι ομαδικές απολύσεις και το lockout. Αυτά σας λέω τα δεδομένα. Μην μου αρέσει να μένω όχι σε εικασίες αλλά σε δεδομένα. Θέλω να πω κάτι κατηγορηματικά. Συνύψαμε το καλοκαίρι μία συμφωνία, το περσινό καλοκαίρι, έχοντας αντιμετωπίσει, μπροστά μας αντιμετωπίσει το εκβιαστικό δίλημα. Ή φεύγετε από το ευρώ ή υπογράφετε αυτήν την όχι καλή συμφωνία με τις δεσμεύσεις, τις αρνητικές, τις πολλές. Εμείς είπαμε θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ και υπογράψουμε συμφωνία και θεωρώ πάρα πολύ καλά κάναμε. Το επόμενο διάστημα και όσα μεσολάβησαν από τότε μέχρι τώρα πιστοποιούν απόλυτα την ορθότητα αυτής της θέσης σε τελευταία ανάλυση. Αλλά ας είναι. Από εκεί και πέρα η συμφωνία, δηλαδή η δανειακή σύμβαση τριετής για τα 86 δισεκατομμύρια και η συμφωνία που ακολουθεί αυτή τη δανειακή σύμβαση με ό,τι περιέχει αυτή η δανειακή σύμβαση ήτανε και με δική μας επιμονή αυτό που λένε εμπροστοβαρής. Τα πιο δύσκολα τα είχε σε αυτά που είναι πίσω μας, στην πρώτη αξιολόγηση. Δεν λέω ότι η συζήτηση για τα εργασιακά θα είναι μια απλή αρχή συζήτηση. Λέτε όμως ότι αλλά θα είναι κατά τη γνώμη μου, τώρα ναι. Εικασίες κάνετε κι εσείς, εικασίες κάνω κι εγώ. Θα είναι λιγότερο δύσκολη και βοηθούντος, σε εισαγωγικά βοηθούντος και βοηθούντων και των γεγονότων των τελευταίων ημερών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα είναι λιγότερο δύσκολη από αυτή που περάσαμε πριν από μερικούς μήνες, μερικές εβδομάδες, που μέχρι τελευταία στιγμή οι δανειστές και δυστυχώς και δυνάμεις πολιτικές της Ελλάδας κάναν το σταυρό τους να γίνει δεκτή ο εκβιασμός από πλευράς Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που τελευταία στιγμή ενώ ολοκληρωνόταν η απόφαση μίλησε για πρόσθετα 3,6 δισεκατομμύρια επειδή λέει, έλεγε το Διεθνούς Νομισματικό Ταμείο ότι το 2018 δεν θα πιάσουμε, τρομερή στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν θα πιάσουμε το 3,5% πλεόνασμα. Παρά εκείνα όλα και τους εκβιασμούς της τελευταίας στιγμής κλπ. Και ότι κάνουν το σταυρό τους και δυνάμεις δυστυχώς εγχώριες να κρατήσει ο Σόιμπλε, να κρατήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να μην υποχωρήσει αυτό, είδατε ότι υπήρξε μια διέξοδος, όχι άριστη, δεν υπάρχουν παράδεισοι, η συμφωνία είναι αρνητική, το έχουμε πει, όμως μια τα μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και στο συνταξιοδοτικό και στο φορολογικό και στα άλλα ζητήματα το αφήνει από άποψη επιβαρύσεων σημαντικών στο απειρόβλητο. Επαναλαμβάνω, φυσικά στα πλαίσια των δεσμεύσεών μας θα αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Υποστηρίζω, αυτό θα το δούμε και στην πορεία, δεν θα είναι τόσο δύσκολη η διαπραγμάτευση θα το δούμε, τα θα ζητήματα το δούμε. Όπως αυτά. Φυσικά θα είναι δύσκολη όλα αυτά θα δούμε, με το ίδιο πνεύμα και το ίδιο μήνυμα υπευθυνότητας ναι, είναι των δεσμεύσεών μας. Και αποφασιστικότητα, τίποτα πέρα των δεσμεύσεων. Μία κουβέντα μόνο, αντιμετωπίσουμε μία κουβέντα μόνο πριν κλείσουμε. Των επόμενων μηνών, γιατί δεν είναι και αυριανό. Μία κουβέντα για να κλείσουμε, γιατί πάμε για το δελτίο. Ανοιχτή σε αλλαγές στον Καλλικράτη. Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοικήσεως, που αφορά το σύνολο των επιπέδων της αυτοδιοικήσεως και πρώτος βαθμός και δεύτερος βαθμός κλπ., έχει μπει
μπροστά με την αντίστοιχη επιτροπή που έχει νομοθετηθεί και συζητιέται όλο το εύρος των θεσμικών παρεμβάσεων που χρειάζεται για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σε αντικατάσταση για αλλαγές, οτιδήποτε άλλο, ανατροπές του υφιστάμενου. Και νομίζω καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.